Καλή Καλημέρα εβδομάδα. εσείς, καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα σε όλους στο Βορρά. Σας ευχαριστούμε πολύ, ελπίζω να είστε καλά. Μέχρι νεοτέρας όλοι. Ναι, είμαστε σε επιφυλακή. Δόξα τω Θεώ. Προσέχουμε και δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε τώρα. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στην διάθεσή μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με ΗΠΑ, με Ναι. Αμερική, με εκλογές. Να δούμε τα ελληνοτουρκικά μας. Γιατί τα έχουμε ξεχάσει, είναι η αλήθεια. Έχουμε κάνει zoom τις τελευταίες ημέρες, ναι, στις εκλογές, ναι, στο lockdown, αλλά έχουμε ξεχάσει γιατί το roots race σουλατσάρει, έτσι, πότε σε εμάς, πότε στην Κύπρο, δεν έχουν Ναι. αλλάξει ρότα. Ναι, Εμείς... ακριβώς είναι αυτό. Συνέχισε το διάπλο του, γιατί περίμενε και εκείνο το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών στην πραγματικότητα. Ναι. Η παρέτηση Νομίζω. τώρα, ναι, η παρέτηση του Υπουργού Οικονομικών, τι γίνεται τώρα, Ναι, έχετε βγάλει... φαίνεται ότι παραιτείται λόγω της κατρακύλας της λίρας, αλλά για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν πείθομαι από αυτό. Ναι. Γιατί πρώτον η οικονομική πολιτική χαράσσεται και επιβάλλεται από τον Ερντογάν στον κεντρικό τραπεζίτη, τον οποίο θυσίασε. Επειδή έκανε ακριβώς αυτά που του έλεγε, δηλαδή να κρατάει χαμηλά τα επιτόκια, θεωρώ ότι σε αυτό το μέσο διάστημα, είναι εκτίμηση όμως αυτό, δεν βασίζεται σε πληροφορία, ότι η παρέτηση του Αλ Μπαϊράκ, εφόσον επιβεβαιωθεί, συνδέεται με την αλλαγή στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις. Και το λέω αυτό γιατί, από όσο θυμάμαι, ο γαμπρός του Προέδρου Ερντογάν ήταν αναμειγμένος ή φερόταν για να... είμαστε ακριβείς αναμεμειγμένος στην υπόθεση της Ιρανικής Τράπεζας Χαλκ, που θα εκδικαστεί, από όσο επίσης γνωρίζουμε, το Μάρτιο του 2021 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Ερντογάν είχε ζητήσει επανειλημμένος από τον πρόεδρο Τραμπ να μετατεθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και να πέσει στα μαλακά, εν πάση περιπτώσει, οι εμπλεκόμενοι. Είχε επιλεγεί η διαδικασία της μετάθεσης. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν και για να μην είναι ευάλωτη η τουρκική εξωτερική πολιτική όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης τότε, νομίζω ότι επιλέγεται η οδός της παρετήσεως του γαμπρού του Τούρκου Προέδρου σε νεκρό πολιτικό χρόνο, ενώ μακριά από αυτό. Σε ό,τι αφορά εμάς όμως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Πιστεύω ότι αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ενδεχομένως θορυβηθεί από την εκλογή Biden, δεν σημαίνει ότι αλλάζει στρατηγικά το πλαίσιο για μας. Τακτικά αλλάζει, στρατηγικά όχι. Τακτικά αλλάζει γιατί ενδεχομένως θα αποφύγουμε το επεισόδιο το οποίο τόσο λαμβάναμε σοβαρά υπόψη το προηγούμενο διάστημα. Δεν βλέπω τους Τούρκους αυτή τη στιγμή σε διάθεση επεισοδίου. Αυτή τη στιγμή λέω έτσι γιατί... Έχετε την αίσθηση ότι θα το παγώσουν προσωρινά. Ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσουν από τη μία μέρα στην άλλη και, εν πάση περιπτώσει, εμείς τους αναλύουμε με τη λογική πάντοτε. Αλλά δεν ακολουθούν και πάντοτε τη λογική. Λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν τους βλέπω σε λογική επεισοδίου και για πρώτη φορά ο Υπουργός των Εξωτερικών τους, ο κύριος Τσαβούσογλου, σήκωσε τηλέφωνο εκείνος και κάλεσε και την καγκελάριο Μέρκελ και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια. Ναι, και ο κύριος Δένδιας τον ακούσαμε έτσι για πρώτη φορά να μιλάει για την πολιτική του Βερολίνου, να την περιγράφει ως κατευναστική. Είναι πρώτη φορά που ακούσαμε. Ναι. Κάτι ναι, για το αλλά, οποίο... Αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν όμως από την άλλη πλευρά και για αυταπάτες. Δηλαδή τι εννοώ, ότι στρατηγικά προφανώς θα επανεκτιμηθεί όλο το εύρος των Αμερικανο-Τουρκικών σχέσεων. Αλλά σε ό,τι αφορά εμάς, τα θέματα Ελλάδος και Τουρκίας, σε διπλωματικό τραπέζι πια και όχι ενδεχομένως στο ανοιχτό θέατρο της Μεσογείου, θα έχουμε μεγάλη πίεση γιατί οι Αμερικανοί και η διοίκηση Biden θα θέλει λογικά να φέρει πίσω την Τουρκία στο Μαντρί, στο Μαντρί της Δύσης. Πίεση την οποία θα νιώσουμε από πότε, υπολογίζει ο Μανώλης Κοτάκης. Αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, αλλά αυτό το οποίο μπορώ σίγουρα να καταλήξω είναι ότι θυμάμαι μια φράση, μια λέξη ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα είμαστε και τόσο καβάντζα πια για τους Αμερικανούς, γιατί δεν θα χρειαζόμαστε τόσο καβάντζα από τη στιγμή που θα καταφέρουν να κρατήσουν την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, άρα να μην χρειαστεί να μετακινήσουν τις βάσεις τους από το εσωτερικό της Τουρκίας. Μέσα λοιπόν στο 2021 θα ενταθεί κατά τη γνώμη μου ο διάλογος με βάση τα δεδομένα που μιλάμε αυτή τη στιγμή πάντοτε, με πίεση σε διάφορα επίπεδα. Δηλαδή προχτές το κάναμε και πρώτο θέμα στην Εστία. Πριν ακόμα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα, κ. Πάιατ, είπε ότι είναι ευπρόσδεκτη η Τουρκία στον αγωγό EastMed.
Αν αυτό συμβεί, αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι, γιατί, τα διαβάσαμε και αυτά, ναι, τα διότι τα πρόσδεκτος της Τουρκίας στον αγωγό East Med σημαίνει ότι η όδευσή του δεν θα πάει από Πελοπόννησο, εάν ποτέ υποτίθεται ότι γινόταν Ιταλία προς την Ευρώπη, αλλά θα πάει μέσω Κύπρου, ελεύθερης, κατεχόμενης και απέναντι στα τουρκικά εδάφη. Είναι εντελώς διαφορετικό το τοπίο σε αυτή την περίπτωση που και εμείς λόγια... θα βγούμε στρατηγικά, ναι, χαμένοι. Έτσι. Ναι, που με απλά λόγια αυτό, ναι. Σημαίνει ότι χάνουμε. Για τα υπόλοιπα θα δούμε. Δηλαδή 6-12 μίλια, εναέριοι χώροι κτλ. Μην έχετε καμία αμφιβολία, μην έχει καμία αμφιβολία δέσμενα ότι για θα γίνει πολύ εντατική συζήτηση για ένα μεγάλο συμβιβασμό. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, από το 1996 που είχαμε τα ίμια πάλι με δημοκρατικούς, δεν έχω καλή γεύση και καλή εμπειρία από δημοκρατικούς. Το λέω αυτό γιατί ο Τραμπ είχε προσωπική σχέση με τον Ερντογάν στα προσωπικά τους θέματα. Αλλά στη γενικότερη εξωτερική πολιτική, στα ζητήματα δηλαδή Ελλάδας, Αμερικής, Τουρκίας, μέχρι να φύγει τουλάχιστον δεν συνέβη κάτι τραγικό. Mm-hmm. Ελπίζω να μην έχουμε κάτι αντίστοιχο με τα ίμια, ενώ με συμβιβασμούς και συμφωνίες και της Μαδρίτης, έτσι, όπως έγινε τότε με το Χόλμπρουκ. Εμείς το απευχόμαστε, ωστόσο, όλοι. Ωστόσο φαίνεται πως είναι δύσκολο να το αποφύγουμε, Μανώλη Κωτάκη. Θα το δούμε αυτό. Δηλαδή, μέσα στην προεκλογική εκστρατεία, επειδή πήρε κάποιες θέσεις εναντίον της Τουρκίας ο πρόεδρος Biden, τον χαρακτήριζαν κατά το Πελοποννησιακό Μπαϊντενόπουλο. Ναι, ελπίζουμε να παραμείνει Μπαϊντενόπουλος και να μην γίνει Μπαϊντάνοκλου. Για να δούμε. Μάλλον προς το δεύτερο, αλλά τέλος πάντων. Είμαστε εδώ για να τα συζητάμε και να τα καταθέτουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Yeah.